Πολύ περισσότερους από τους 32 πρωτοετής φοιτητές που πέρασαν από τα γενικά λύκεια της χώρας μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων αναμένονται και φέτος στο Τμήμα Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως συνέβη και την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Η θέσπιση του συντελεστή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στο 1,2 είχε επιπτώσεις στον αριθμό των εισακτέων στο τμήμα, ωστόσο φαίνεται πως ο τελικός αριθμός, συνυπολογίζοντας τους επιτυχόντες από το ΑΕΠΑΛ και τις μετεγραφές, ανεβαίνει πάνω από τους 100. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του τμήματος, καθηγητής Χριστόφορος Νίκου, το τμήμα με βάση τις υποδομές και το διδακτικό προσωπικό μπορεί να δεχθεί περί τους 100 φοιτητές ετησίως, προκειμένου βέβαια να διατηρείται και το υψηλό επίπεδο των σπουδών. Κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας απευθύνεται στα τμήματα και ρωτάει πόσους φοιτητές αντέχετε να εκπαιδεύσετε. Με βάση τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε στο τμήμα, εμείς απαντάμε ότι χρειαζόμαστε ή μπορούμε να εκπαιδεύσουμε περίπου 100 φοιτητές, για την ακρίβεια 100. Μέχρι το 2020, το Υπουργείο μας έδινε 200 φοιτητές. Άρα έχουμε 100% επιπλέον της αντοχής του τμήματος. Πέρα από αυτούς, είχαμε περίπου 60 με 70 μετεγραφές φοιτητών, ιδιαίτερα από το αντίστοιχο τμήμα της ΣΑΜΟ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κτίριο και οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό ήταν ανεπαρκές για να εκπληρώσει την αποστολή του, που είναι η σωστή εκπαίδευση αυτών των φοιτητών. Εκτός αυτού, όσο περισσότερους φοιτητές παίρνει ένα τμήμα, τόσο περισσότερο πέφτει το επίπεδο. Έτσι, το επίπεδο και των φοιτητών και του γενικότερου κλίματος. Με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, όπως θέσετε το ερώτημα, που εμείς την ορίσαμε στο 1,2 του μέσου όρου των βαθμών των εξεταζομένων στις πανελλαδικές εξετάσεις, πέρσι πήραμε 38 φοιτητές και φέτος 32 από τα γενικά λύκεια. Προσέξτε ότι πέρσι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί φέτος η εγγραφή όλων των φοιτητών. Πέρσι από 38 φοιτητές καταλήξαμε να έχουμε 118 πρωτοετής. Γιατί ήδη με 118 πρωτοετής πέρσι ήμασταν οριακά πάνω από το αριθμό που θα θέλαμε εμείς να έχουμε για να εκπαιδευτούν σωστά οι φοιτητές. Και από ό,τι ενδεχομένως να γνωρίζετε, στην αγορά εργασίας οι φοιτητές μας έχουν μεγάλη ζήτηση. Και όλοι οι αποφοιτοί μας απορροφούνται και ακούμε γενικώς πολύ καλά λόγια για το επίπεδο των αποφοιτών μας. Έτσι, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, τα συλλογικά όργανα του τμήματος δεν εξετάζουν πιθανή μείωση του συντελεστή, ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών. Αυτό τόνισε και ο κοσμήτωρας της Πολυτεχνικής Σχολής και καθηγητής του τμήματος, Βασίλης Δημακόπουλος. Πρόσθεσε δε ότι όλα τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής έχουν πετύχει, ρυθμίζοντας ανάλογα την ΕΒΕ, να ισχυροποιούνται και να εκπαιδεύουν σωστά τους φοιτητές. Η αλήθεια είναι ότι η Γενική Συνέλευση απασχολήθηκε πάρα πολλές φορές με αυτό το θέμα, διότι έχει και πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις και όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά το ζητούμενο είναι να διατηρήσουμε ένα καλό επίπεδο σπουδών, όσο μπορούμε με τις συνθήκες που υπάρχουν και τις γνωρίζουμε όλοι. Και μετά από πολλή συζήτηση και μελέτη αποδείχτηκε ότι αυτό το 30 που ακούστηκε πέρυσι τουλάχιστον μετατράπηκε σε 110 περίπου, που ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε. Οπότε προς το παρόν, εφόσον συνεχίσει και λειτουργεί έτσι, κάπως έτσι θα συνεχίσει και η συνέλευση. Εννοείται ότι ποτέ δεν θέλαμε να είμαστε 26-27 μέλη ΔΕΠ και να έχουμε 30 φοιτητές. Ένα φοιτητή ο καθένας. Αυτό δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να γίνει και ούτε πρόκειται να γίνει. Και αν υπάρξει κάποια περίπτωση να μειωθεί το πλήθος των φοιτητών κάτω από το 100, είναι βέβαιο ότι θα αλλάξουμε το συντελεστή στη βάση εισαγωγής. Αυτό όσον αφορά το τμήμα. Όσον αφορά την Πολυτεχνική Σχολή, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τα τμήματα έχουν ρυθμίσει το συντελεστή της ΕΒΕ τέλεια, θα έλεγα. Δηλαδή, οι αρχιτέκτονες, έτσι όπως και τουλάχιστον πέρυσι, ας πούμε, είχαν και πολύ καλή βάση εισαγωγής και είχαν και πάρα πολλούς εισακταίους. Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, που είναι μοναδικό, έπαιξε με τη βάση εισαγωγής και κατόρθωσε όχι μόνο να πετύχει ακριβώς τους φοιτητές που ήθελε, που ήταν και αυτοί περίπου στα 100,
αλλά να αυξήσει ταυτόχρονα και τη βάση αγωγής του. Πιστεύω ότι η Πολυτεχνική Σχολή, η οποία είναι ήδη ισχυρή, γίνεται μέρα με τη μέρα ακόμα πιο ισχυρή και κατορθώνει και εκπαιδεύει καλούς μηχανικούς. Η μηχανική μας από όλα τα τμήματα, εντάξει, η αρχιτεκτονική είναι πιο νέο, ας πούμε, δεν έχουμε ακόμα ιστορικό, αλλά από όλα τα τμήματα, εννοώ και τους υπολογιστές και τα υλικά, είναι περιζήτητη και είναι με πάρα πολύ καλά προσόντα. Έμφαση στην ποιότητα των σπουδών έδωσε και ο καθηγητής, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου, Σταύρος Νικολόπουλος, τονίζοντας πως διαχρονικός στόχος του τμήματος είναι η ποιότητα του προγράμματος σπουδών και η παροχή υψηλής κατάρτισης στους αποφύτους. Το τμήμα είναι πολύ όριμο για να μπορέσει να συζητήσει και να αναπροσαρμόσει την βάση του, το συντελεστή της βάσης του, έτσι ώστε και παροχή υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης να παρέχει στους φοιτητές, να μην κάνει έκπτωση, το οποίο δεν θέλουμε. 30 χρόνια δεν κάναμε έκπτωση στο πρόγραμμα σπουδών μας, και από την άλλη να μπορέσουμε σταδιακά να αυξήσουμε, όχι σε υπερβολικό βαθμό, αλλά σε τέτοιο βαθμό που να μπορούμε πραγματικά αυτού του υψηλού επίπεδου πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών να μπορούμε να το περάσουμε και να αφομοιώνεται από τους φοιτητές μας, έχοντας ένα υψηλό επίπεδο κατανόησης. Αυτή είναι η πολιτική, και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Όλα τα τμήματα, αλλά αναφέρομαι και στο δικό μου ως μέλος πλέον του τμήματος, ως καθηγητής αυτού του τμήματος, ότι είναι όριμο, έχει κάνει επιλογές διαχρονικά, οι οποίες μόνο ανωδική πορεία του έδωσαν.